pan crío, crío, πολύ κρύο. Εγώ κρυώνω. Ομολογώ, δεν μπορώ. Αυτός ο καιρός με έχει τακίσει, δεν μπορώ. Εγώ έχω πετιμήσει το καλοκαιράκι, 45 βαθμούς να με χτυπάει ο ήλιος. Είμαι μια χαρά. Μα γι' αυτό ευχαριστώ τον Θεό για την δουλειά που έχω, για να έχω την αίσθηση ότι έχει καλοκαίρι. Με αυτή την παγωνιά έξω δεν λειτουργώ όταν είναι κρύο, δεν λειτουργώ, και δεν επικοινωνώ. Είσαι μόνη, πίστεψέ με. Δεν ξέρω, και η μετεωρολογική υπηρεσία, ναι Μιχάλη μου, εσύ έβαλες τα γαντάκια σου, είσαι μια χαρά, και εγώ εδώ τέλος πάντων. Μετεωρολογική υπηρεσία, αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να αναμένουμε θερμοκρασίες μέχρι και 10 βαθμούς κάτω από το κανονικό για την εποχή. Θα χιονίσει και στη Λευκοσία, λένε. Να το ζήσουμε, να το δούμε και αυτό. Θα επιδιώξουμε μια επικοινωνία εμείς με τη μετεωρολογική υπηρεσία αργότερα, να σας ενημερώσουμε κυρίες και κύριοι. Τώρα όμως ακούστε τι έχουμε για εσάς σήμερα. Φίλες και φίλοι, θα δώσουμε συμβουλές όσον αφορά την αισθητοδιατρική, τη λεύκαση συγκεκριμένα θα μιλήσουμε σήμερα. Μαζί μας θα είναι η Εβίτα Σιζοπούλου. Θα δείξουμε ιδέες πώς να φτιάξετε μόνοι σας αποκριάτικο μακιγιάζ. Αν ξέρετε, θα πάρετε και άλλες ιδέες. Ακολούθως. Θα μιλήσουμε με την Τάνια τη Μαθιά για τα λάθη που κάνουμε εμείς οι γονείς όσον αφορά την επικοινωνία με τα παιδιά μας. Τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι γονείς. Μια συνταγή που την περιμένουμε πώς και πώς και όλο δεν έρχεται από τους ειδικούς. Θα χορέψουμε επειδή καρναβάλια έχουμε και θα σας προσκαλέσουμε σε φιλανθρωπική εκδήλωση τραγουδώντας. Μείνετε στην παρέα μας. Σας υποσχόμαστε ότι και σήμερα περάσουμε όμορφα. Πάμε να καλέσουμε την οδοντίατρό μας. Η Εβίτα Σιζοπούλου είναι. Καλημέρα, Εβίτα. Πάμε να την υποδεχτούμε. Εβίτα μου, καλημέρα. Καλώς όρισες. Καλή σας μέρα. Για τη λεύκανση θα μιλήσουμε. Καλημέρα, παιδιά μου. Λοιπόν, και όσοι θέλουν να ρωτήσουν για τη λεύκανση ή όχι μόνο, κάτι που σας ταλαιπωρεί και φοβάστε να πάτε στον οδοντίατρο, δεν είστε μόνοι, πάρτε μας τηλέφωνο στο 77-77-1088, κυρίες και κύριοι. Εδώ, με την Εβίτα μας θα τα πούμε όλα. Έχουμε και διαφάνειες. Έχουμε και διαφάνειες. Λοιπόν, θα πάμε να τις δούμε. Πες μας τώρα, έτσι, να βάλουμε όπως κάθε φορά όταν έχουμε ένα ειδικό, βάζουμε τα γενικά πλαίσια και εξηγούμε στον κόσμο τι είναι η λεύκανση και γιατί τη χρειαζόμαστε. Λοιπόν, αρχικά όντως πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο ορισμό της λεύκανσης για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί και σε τι μας βοηθάει. Λοιπόν, λεύκανση ορίζεται ως ιωδεντρική θεραπεία κατά την οποία επιτυχάνουμε μια αλλαγή στο χρώμα του δοντιού σε τόνους πιο λευκούς. Λοιπόν, έτσι ανανεώνεται το χαμόγελό μας, γίνεται πιο αστραφτερό και τονώνεται η αυτοπεποίθησή μας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να κατανοήσουμε τη λεύκανση, πρέπει να χωρίσουμε λίγο το είδος των χρωστικών που υπάρχουν πάνω στα δόντια. Είναι οι εξωτερικές χρωστικές και οι εσωτερικές χρωστικές. Οι εξωτερικές αφαιρούνται πλήρως με τη διαδικασία του καθαρισμού και της στύλβωσης, ενώ οι εσωτερικές, οι οποίες βρίσκονται βαθιά στην οδοντική δομή, χρειάζεται να γίνει η λεύκανση για να αφαιρεθούν και να ανανεωθεί το χρώμα των δοντιών. Αυτή είναι η τρόπη που γίνονται η λεύκανση, υπάρχουν και άλλοι τρόποι? Όχι, αυτή είναι ένας σύντομος ορισμός. Οι τρόποι για να γίνει μια λεύκανση κυρίως είναι δύο. Υπάρχει και ένας τρίτος, ο οποίος είναι συνδυασμός των δύο πρώτων μεθόδων. Είναι η λεύκανση που γίνεται στο γιατρείο και η λεύκανση που γίνεται στο σπίτι. Στον τρίτο τρόπο χρειάζεται κάποιες φορές να συνδράμουν οι δύο τρόποι για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε και τις διαφάνειες που θα μας δείξει σε πολύ λίγο πώς γίνεται η λεύκανση και στο σπίτι που μας ενδιαφέρει. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποιους ενδυασμούς όσο αφορά τη λεύκανση. Έχουν ακούσει κάποιοι φίλοι και διαβάζουμε και αρκετά στο διαδίκτυο ότι κάνοντας τη λεύκανση καταστρέφεται και ένα μέρος των δοδιών και αυτή είναι η αιτία πολύ από τους πολίτες, παρόλο που τη χρειάζονται, βλέπουν ότι υπάρχει αλλίωση στο χρώμα, να μην έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Τι έχει να μας πει? Δυστυχώς επικρατεί αυτή η άποψη ότι είναι καταστρεπτική διαδικασία και καταστρέφει το σμάλτο των δοδιών. Το καλό είναι ότι η σύγχρονη οδοντιατρική και η σύγχρονη αισθητική οδοντιατρική έχει να προσφέρει πολύ καλά υλικά για τη λεύκανση. Οπότε όταν γίνεται η λεύκανση με μέτρο και φίδο, είναι μια καθόλου ήπια διαδικασία για τα δόντια χωρίς να προκαλεί οποιαδήποτε καταστροφή. Πάμε στις διαφάνειες να μας εξηγήσει τι κάνουμε λεύκανση με αυτό το εξοπλισμό. Λοιπόν, στην πρώτη διαφάνεια βλέπουμε τη λεύκανση που γίνεται στο γιατρείο. Ο ασθενής προσέρχεται στο οδοντιατρείο, γνωρίζει ότι η θεραπεία θα διαρκέσει γύρω στη μία με μία μισή ώρα, ξαπλώνει αναπαυτικά στην οδοντιατρική καρέκλα βλέποντας την αγαπημένη του ταινία ή σειρά και έτσι όλα τα υπόλοιπα αφήνονται στον οδοντίατρο.
μπορείτε να δείτε και τη δεύτερη εικόνα, είναι από στιγμιότυπο από το ιατρείο μας. Έτσι κάνουν τώρα οι οδοντιατροί. Μ' άρεσε αυτό με το που είπατε για την ενέργεια. Αυτή είναι η λεύκανση που γίνεται στο σπίτι. Αυτό απαιτεί δύο μικρές επισκέψεις στον οδοντίατρο. Βλέπετε στην πρώτη εικόνα ότι υπάρχουν κάποιοι εξατομικευμένοι μαλακινάρθηκες. Εφαρμόζονται πλήρως πάνω στα δόντια του ασθενή, ούτως ώστε να αποφύγουμε διαρροή του υλικού προς τους μαλακούς ιστούς, αλλά για να έχουμε και καλύτερα αποτέλεσμα της λεύκανσης. Στη δεύτερη συνεδρία ο οδοντίατρος δίνει τους νάρθηκες μαζί με το λευκαντικό υλικό στον ασθενή, εξηγά λεπτομερώς την όλη διαδικασία και ο ασθενής είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη διαδικασία στο σπίτι. Λοιπόν, πάρτε μας τηλέφωνο αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κυρίες και κύριοι, για τη λεύκανση 7477-1088. Μια διαδικασία η οποία μπορεί να σας χαρίσει το χαμόγελο που έχουν οι ηθοποιοί και οι διάσημοι του Hollywood. Και αυτό είναι βασικά που χρησιμοποιούν συνήθως οι ειδικοί. Ένα χολιβουδιανό χαμόγελο θα σας χαρίσουμε κάνοντας λεύκανση. Να πούμε τώρα ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να κάνει λεύκανση. Ηλικίες, ίσως ευάλωτες ομάδες, άπνευμα τα οποία παίρνουν κάποια φάρμακα. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Λοιπόν, μπορεί θεωρητικά κάθε ενήλικας να προβεί σε οδοντική λεύκανση. Μπορούν να προβούν σε λεύκανση και μικρότερα άτομα, άτομα κάτω των 18 ετών, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις και απολύτες ενδείξεις. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ασθενών οι οποίοι ενδείκνυται, έχουν άμεση ένδειξη να κάνουν λεύκανση. Έχουμε μια διαφάνεια που μπορούμε να δούμε κάποιες εικόνες. Καταρχήν υπάρχει η ομάδα των ασθενών οι οποίοι έχουν φθοριάσεις πάνω στα δόντια. Τι είναι η φθοριάση? Είναι η πρώτη εικόνα που βλέπουμε. Το κίτρινο αυτό το... Είναι οι άσπρες κοιλίδες οι οποίες βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια των δοντιών. Μπορεί σε κάποιους ασθενείς να εμφανιστούν και σαν καφεκίτρινες κοιλίδες. Αυτές θεραπεύονται πλήρως με τη διαδικασία της λεύκανσης. Από τι όμως παρουσιάζονται αυτά? Από την υπερβολική πρόσληψη φθορίου κατά την παιδική ηλικία. Είτε μέσω φθοριώσεων στο γιατρείο, είτε από η κατανάλωση νερού. Αυτό θα σε ρωτούσα, γίνεται φθορίωση για να προστατεύουν τα δοντάκια των παιδιών. Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Πρέπει να παίρνουμε συγκεκριμένη ποσότητα φθορίου. Όταν υπερκαταναλώνουμε το φθόριο, τότε έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, επειδή πολλές φορές μου λένε, μα δεν έκανες φθορίωση στα δόντια των παιδιών. Και εγώ λέω, όχι ακόμα. Είναι απαραίτητο αυτό για την προστασία των δοντιών. Και όμως μας λες ότι πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, επειδή μπορεί να έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα στο τέλος. Εβίτα, μια λεύκανση, για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να διαρκέσει τα δόντια? Δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε εγγύησεις και κανένας οδοντίατρος δεν μπορεί να δώσει εγγύησεις για τη χρονική διάρκεια που θα έχει η λεύκανση. Εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από τις συνήθειές μας κυρίως και από τη στοματική υγιεινή που εφαρμόζουμε. Όταν καταναλώνουμε συχνά ή σε υπερβολική ποσότητα καφέδες, τσάι, κόκκινο κρασί, χυμούς, αναψυχτικά, ακόμα και το κάπνισμα προκαλεί φθορά στο αποτέλεσμα της λεύκανσης. Κάτι άλλο. Εμείς όταν κάνουμε την λεύκανσή μας, χρειάζεται να αλλάξουμε και τα σφραγίσματά μας? Σε κάποιες περιπτώσεις ναι. Κυρίως όταν υπάρχουν σφραγίσματα στην πρόσθετη περιοχή. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν χαμογελάμε, ο συνομιλητής μας βλέπει πρώτα το χαμόγελό μας και τα μπροστά μας τα δόντια. Οπότε, τα λευκαντικά υλικά έχουν την ικανότητα να επιδρούν πάνω στην οδοντική ουσία, όχι όμως και πάνω στα υλικά που χρησιμοποιούμε για τις θήκες και για τα σφραγίσματα. Μα υπάρχουν σφραγίσματα μαύρα ακόμα? Εγώ νομίζω ότι έχουν εκλείψει. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ενδείκνυται, ναι. Αλλά κυρίως τα χρησιμοποιούμε στην οπίσθια περιοχή. Στα πίσω δόντια. Να πάμε στην διαφάνεια που δείχνει το πριν και το μετά. Δηλαδή, τι γίνεται κατά τη διάρκεια της λεύκανσης και πετυχαίνουμε αυτό το αστραφτερό λευκό στα δόντια? Λοιπόν, στη... Και τι προκαλεί το κίτρινο? Σαν τώρα απολαμβάνω τον ice καφέ μου, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι μία από τις αιτίες ο καφές. Ισχύει. Ο καφές, το κόκκινο κρασί, το τσάι, το κάπνισμα, ακόμα και το ketchup και η μουστάρδα είναι κάποιες συνήθειες και κάποιες τροφές οι οποίες αναποθέτουν χρωστικές πάνω στα δόντια μας. Λοιπόν, στην πρώτη διαφάνεια, στη φωτογραφία πριν, βλέπουμε τα δόντια μιας ασθενούς. Πώς ήταν πριν να ξεκινήσει η διαδικασία της λεύκανσης? Η ασθενής αυτή ήταν καπνίστρια, αλλά εφάρμοζε επιμελημένη στοματική υγιεινή. Εδώ έρχεται ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό, ότι αν θέλουμε να διατηρήσουμε τη στοματική μας υγεία και να είναι μακροχρόνια τα αποτελέσματα της λεύκανσης, επιβάλλεται να εφαρμόζουμε επιμελημένη στοματική υγιεινή
και να επισκεπτόμαστε πολύ τακτικά τον οδοντίατρό μας για καθαρισμό και στύλβωση. Στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε το αποτέλεσμα μετά τη λεύκανση. Ήταν λεύκανση που είχε γίνει στο γιατρείο και κράτησε περίπου μία ώρα. Η ασθενής, αν επιθυμούσε να αλλάξει ακόμη λίγο το χρωματοδοντιόν της, να το ανανεώσει κι άλλο, θα μπορούσε να προβεί είτε σε μία λεύκανση γιατρείου, είτε σε μία λεύκανση στο σπίτι. Όσον αφορά τη λεύκανση, κάποιοι λένε ναι, μου αρέσει να έχω ωραίο χαμογελό, να φαίνονται λευκά τα δόντια μου, αλλά δεν θέλω να φαίνεται ψεύτικο. Ναι. Υπάρχει κάποια γραμμή, κάποιο όριο που μπορούμε να κάνουμε τη λεύκανση ή είναι πάντα συγκεκριμένη η λεύκανση? Όχι, μπορούμε να το ελέγχουμε. Και κατά τη διάρκεια της λεύκανσης που είναι στο γιατρείο, αλλά και στη λεύκανση που είναι στο σπίτι, ο γιατρός στην πρώτη περίπτωση και ο ασθενής στη δεύτερη περίπτωση, ο οποίος εφαρμόζει μόνο τη λεύκανση στο σπίτι και μπορεί να ελέγχει το αποτέλεσμα, μπορούν να ελέγχουν την πρόοδο της λεύκανσης μαζί με κάποια συγκεκριμένα χρωματολόγια. Λοιπόν, οπότε εναπόκειται στον καθένα, είτε οδοντίατρο είτε ασθενή, στο τι χρώμα θέλει να κάνει τα δόντια του και πόσο φυσικό το αποτέλεσμα θα είναι. Ρωτάνε οι φίλοι τηλεθεατές αν μπορεί να γίνει λεύκανση πάνω στα εμφυδεύματα, ας πούμε πορσελάνη ή οτιδήποτε άλλο. Όχι. Αυτά γιατί είναι προσθετικά δόντια και αποτελούνται από κεραμικό. Δυστυχώς οι λευκαντικοί παράγοντες δεν μπορούν να επιδράσουν πάνω στο κεραμικό υλικό. Επιδρούν και αλλάζουν το χρώμα των δοντιών μόνο των φυσικών δοντιών. Στοιχίζει η λεύκανση? Αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος είναι κάτι υποκειμενικό. Εξαρτάται από τον κάθε οδοντίατρο, από τα υλικά που χρησιμοποιεί, πώς κοστολογεί τις υπηρεσίες του. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις από οδοντίατρο σε οδοντίατρο. Και αν και ακούγεται ότι η λεύκανση είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλο κόστος, και μεταξύ μας συγκριτικά με άλλες οδοντιατρικές θεραπείες, ίσως να έχει και μεγάλο κόστος, γιατί ανήκει στο φάσμα της αισθητικής οδοντιατρικής, εντούτοις θεωρώ ότι δεν είναι απαγορευτικό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να ανανεώσει το χαμόγελο του και να τονίσει αυτοπεποίθησή του, μπορεί να το κάνει. Ας αφήσουμε τώρα το κόστος και αν πούμε αν είναι επώδυνη αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία αυτή δεν είναι επώδυνη. Υπάρχουν όμως κάποια ανεπιθύμητα συμβάματα, τα οποία είναι πολύ μικρά σε ένταση και τα οποία ξεπερνούνται μετά από 1-2 μέρες. Μπορεί να παρατηρηθεί μια μικρή ευαισθησία στα δόντια, είτε και αυτόματα, είτε και κατά τη διάρκεια κατανάλωσης κάποιων ψυχρών ποτών, παγωμένων ποτών κτλ. Αυτή παρέχεται πλήρως μετά από 1-2 μέρες, είτε με φθοριώσεις στον οδοντίατρο, είτε και με τη χρήση κάποιων απευαισθητοποιητικών τζελ. Υπάρχουν κάποια τζελ στα φαρμακεία τα οποία έχουν απευαισθητοποιητικούς παράγοντες και μειώνουν την ευαισθησία. Απ' την άλλη, μπορεί να έχουμε μικρές πληγές πάνω στα ούλα, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Μετά από 1-2 μέρες είμαστε ελεύθεροι να χαρούμε το χαμόγελό μας, το καινούριο. Αν μπορούμε να σταθούμε λίγο στα σφραγίσματα που αναφέραμε πριν, ναι. Είναι καλό να έχουμε μεταλλικά σφραγίσματα σήμερα, αυτή την εποχή, ή είναι καλό να τα αντικαθιστούμε με λευκά σφραγίσματα? Μιχάλη, ανοίγεις ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Πολύ μεγάλο θέμα, ναι, για το αν πρέπει να χρησιμοποιούμε τα μαύρα ή τα άσπρα σφραγίσματα. Υπάρχει μια τάση στη σύγχρονη οδοντιατρική να αντικαθιστώνται τα μαύρα σφραγίσματα από άσπρα. Και αυτό λογικό. Πρώτον, γιατί είναι αντιαισθητικά. Δεύτερον, γιατί υπάρχει το υγρό στοιχείο υδράργυρος στα μαύρα σφραγίσματα, τα οποία υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να είναι και καρκινογόνος. Επίσης, αυτό το στοιχείο υδράργυρος μπορεί να διαχέεται μέσα στη δομή του δοντιού. Οπότε, να προσδίδει ένα συνολικό γκριζάρισμα στο δόντι, μπορεί να μας κάνει και στήξεις γκρίζες πάνω στα ούλα, το λεγόμενο amalgam tattoo. Οπότε, προτιμούν να τα αλλάζουν. Από εκεί και πέρα, αλλάζοντας τα μαύρα σφραγίσματα, μπορεί να έχουμε και κάποια μικρά ανεπιθύμητα συμβάματα. Στα δόντια που έχει γίνει απονεύρωση και έχει γκριζάρει το δόντι, μπορεί να υπάρχουν κάποια δηλαδή θετικά αποτελέσματα με μια λεύκανση? Ναι. Σε αυτήν την περίπτωση είχαμε και μια διαφάνεια, η δεύτερη φωτογραφία. Σε αυτήν την περίπτωση όπου παρατηρείται η αλλίωση κάποιου μεμονωμένου δοντιού, μπορούμε να συνδυάσουμε τη λεύκανση που έχουμε εξηγήσει μαζί με την εσωτερική λεύκανση. Εσωτερική λεύκανση. Ναι. Είναι τοποθέτηση λευκαντικού παράγοντα στο εσωτερικό του δοντιού, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι έχει γίνει μια πολύ καλή ενδοντική θεραπεία. Απονεύρωση. Ή αλλιώς απονεύρωση. Ναι. Δηλαδή είναι επώδυνο αυτό? Όχι. Αφού γίνεται η απονεύρωση ενδοντική θεραπεία, ο ασθενής δεν νιώθει τίποτα. Απλώς για καλύτερα αποτελέσματα τοποθετούμε και λευκαντικό παράγοντα μέσα στο δόντι. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση, επειδή γίνεται και διαφημίσεις για αυτό το θέμα. Μπορεί να γίνει λεύκανση από μόνη μας με μια θεραπεία την οποία θα αγοράσουμε από το φαρμακείο? Λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό είναι πολύ δεδομένη αυτή η μέθοδος λεύκανσης. Στην Κύπρο, τους τελευταίους μήνες, αν δεν κάνω λάθος, έχει έρθει στα φαρμακεία. Δυστυχώς, αν και ο κόσμος είναι πρόθυμος να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία,
Σαν οδοντίατροι προτιμούμε να μην προβαίνουμε. Ένας ειδικός να το κάνει αυτό. Λοιπόν, πρέπει η λεύκανση να γίνεται υπό την παρακολούθηση κάποιου οδοντίατρου. Να μπορεί να καθοδηγεί, να αναλαμβάνει δράση αν έχει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται υπό την επίβλεψη του οδοντίατρου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλό υπόλοιπο. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας και οι άλλες χρήσιμες πληροφορίες για ένα χαμόγελο όλο. Υγεία, επειδή πάνω από όλα είναι υγεία και μετά η ομορφιά. Καλή σας ημέρα. Εμείς θα πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο συνάδελφος Θεόδωρος Πουλαμπής, για να δούμε τι έχει ετοιμάσει και εμάς. Και στη συνέχεια θα καλωσορίσουμε την Τάνια Μαζά, την ψυχολόγο μας, να μιλήσουμε φυσικά για τα λάθη που κάνουν οι γονείς όσο αφορούν τα παιδιά τους. Μείνετε μαζί μας.